Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog, το οποίο προέκυψε μετά από παράκληση μιας φίλης. Σε ένα πρόσφατο βίντεο είχα αναφέρει ένα περιστατικό μιας κοπέλας, η οποία είχε κάνει μια γνωριμία με έναν κύριο μέσω μιας εφαρμογής γνωριμίων, ο οποίος στην αρχή από την εφαρμογή δήλωσε άλλα και ήταν άλλα. Μεταξύ των άλλων που δήλωσε άλλα και ήταν άλλα, ήταν και η οικογενειακή του κατάσταση. Ενώ δήλωσε πως ήταν single και δεν είχε παντρευτεί ποτέ και δεν είχε παιδιά και υποχρεώσεις όπως τις είχε πει χαρακτηριστικά, τελικά ήταν παντρεμένος με μεγάλα παιδιά. Και μου γράφει μια φίλη το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με την περίπτωση εκείνη που μπορεί να γνωρίσεις κάποιον, να μην σου πει από την αρχή ότι είναι παντρεμένος, αλλά όταν σου πει ότι είναι παντρεμένος, να σου περιγράψει το δράμα που βιώνει με μια κακοποιητική σύζυγο και εσύ να τον λυπηθείς. Τι γίνεται, μου λέει, με τους ανθρώπους που ελκύονται, πολύ ενδιαφέρον ότι χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, ελκύονται από το δράμα των άλλων. Ελκύονται από το δράμα των άλλων. Δεν έγραψε επηρεάζονται από το δράμα των άλλων, δεν έγραψε λυπούνται τους άλλους, λέει ελκύονται από το δράμα των άλλων. Και έτσι μου έκανε ένα πολύ θετικό κλικ αυτό το ερώτημα και μου έχει δώσει έτσι την ευκαιρία να κάνω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, καταρχάς, στις ερωτικές μας σχέσεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές, βγάζουμε όλα μας τα ψυχολογικά και όλα μας τα κομπλεξιλίκια. Όλα μας τα ψυχολογικά ζητήματα και όλα μας τα κομπλεξιλίκια. Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχουμε εμείς οι άνθρωποι σε σχέση με τον εαυτό μας και η οποία βγαίνει και στις ερωτικές μας σχέσεις είναι η δυσκολία του να αγαπήσουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας, να πιστέψουμε πραγματικά στην αξία μας, να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και να τον προστατεύουμε, να τον φυλάγουμε από οποιονδήποτε κίνδυνο και οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Αν το μεταφέρουμε αυτό σε ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε όπως μια καλή μητέρα, μια στοργική μητέρα, όπως ένας καλός πατέρας, ένας στοργικός πατέρας, μια μητρική μητέρα, ένας πατρικός πατέρας, προστατεύουν το παιδί τους από κινδύνους. Φυσικά εδώ θα θυμηθούμε ότι οι περισσότεροι γονείς δεν είναι γονεϊκοί, άρα αυτό το παράδειγμα δεν είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένο. Όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δεσμευμένος στο να προστατεύει τον εαυτό του από κινδύνους και από ταλαιπωρίες, δεν θα το δεχθεί. Δεν θα το δεχθεί να μπει σε μία σχέση στην οποία αναμφισβήτητα δεν θα έχει ό,τι του αξίζει. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον εαυτό του και χτιμάει τον εαυτό του ολόκληρο, γνωρίζει πολύ καλά ότι του αξίζει να έχει μια ολόκληρη σχέση. Να έχει μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα είναι και αλλού. Δεν θα είναι παντρεμένος αλλού, δεν θα έχει σχέση αλλού, δεν θα είναι οπουδήποτε αλλού. Τώρα, το πώς ένα ζευγάρι μεταξύ τους θα διαχειριστούν τη συχνότητα των συναντήσεων τους και τη συχνότητα της επικοινωνίας τους με βάση τα προγράμματα τους και τον τρόπο με τον οποίο ζουν τη ζωή τους είναι δική τους υπόθεση. Δηλαδή, μπορεί ένα ζευγάρι να είναι και δυο single και να πούν ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι να έχουμε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία και να βρισκόμαστε 2 ή 3 φορές τη βδομάδα. Ή είμαστε ικανοποιημένοι να συγκατοικούμε, ενώ μετά που θα περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα και θα έχουν γνωριστεί καλά μεταξύ τους και θα είναι σίγουροι ότι αυτή η σχέση είναι μια σχέση με προοπτική, γιατί σίγουρα δεν είναι καλή ιδέα να πάμε να συγκατοικήσουμε με τον πρώτο που τυχόντα ή την πρώτη τυχούσα που γνωρίζουμε. Αν και άνθρωποι με τάση προς την εξάρτηση το έχουν κάνει και αυτό πολλές φορές. Δηλαδή, από το φόβο μην τυχόν και απορριφθούν, από το φόβο μην τυχούν και μείνουν μόνοι τους, να μπουν πολύ νωρίς στη διαδικασία της συγκατοίκησης και κυρίως και συνήθως να φιλοξενήσουν στο σπίτι τους ανθρώπους οι οποίοι μάλλον στέγη και τροφή ψάχνουν παρά ερωτική σχέση, αλλά το παρουσιάζουν έτσι. Πάμε τώρα στο παράδειγμα που είπε η κοπέλα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος στοργικός, συμπονετικός, με ενσυναίσθηση
γνωρίζω κάποιον, όταν γνωριζόμαστε στο chat της εφαρμογής γνωριμιών δεν αναφέρει ότι είναι παντρεμένος, αντιθέτως λέει ψέματα ότι είναι single. Και μετά που θα γνωριστούμε και μετά που θα ξεκινήσουμε να συνδυόμαστε και σεξουαλικά και ερωτικά και συναισθηματικά, ρίχνει την βόμβα και λέει, ξέρεις, είναι κάτι που δεν σου το είπα και πίστεψέ με, το φέρω πολύ βαρέως, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ, ήμουνα χάλια γιατί δεν σου είπα την αλήθεια ότι είμαι παντρεμένος, αλλά όχι πως έχει σημασία, η γυναίκα μου δεν μαγειρεύει, η γυναίκα μου δεν πλένει, η γυναίκα μου δεν συγχυρίζει το σπίτι, η γυναίκα μου μιλάει άσχημα, η γυναίκα μου δεν ξέρω που πάει όταν πάει να πιει καφέ με τις φίλες της, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω που πάει, και ρίχνει έτσι διάφορες ατάκες, οι οποίες θα μπορούσε να αξιολογηθούν από μισογενιστικές μέχρι καθαρά δυσφημιστικές και συκοφαντικές για ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι παρόν, δεν είναι παρούσα. Δεν είναι παρούσα η γυναίκα του εκεί πέρα για να σου πει αν όντως μαγειρεύει όχι, ή τι συμφωνία έχουν σε σχέση με το μαγείρεμα, ή γιατί να πρέπει η γυναίκα να μαγειρεύει και ο άντρας δεν πρέπει να μαγειρεύει. Γιατί να πρέπει η γυναίκα να κάνει συγκεκριμένες δουλειές και ο άντρας να μην τις κάνει, όπως και να έχει. Έρχεται ο άλλος και κλαίγεται. Και σου λέει, τη φοβάμαι, τη φοβάμαι. Είναι κακοποιητική, τη φοβάμαι, είναι έντονη, είναι άθλια, μου θυμώνει, τη φοβάμαι. Ζω ένα δράμα. Και εσύ λέει, ελκύεσαι, είσαι ευαίσθητη και ελκύεσαι από το δράμα του. Όχι αγάπη μου. Είσαι ευαίσθητη, δεν λέω πως δεν είσαι ευαίσθητη, αλλά ουσιαστικά έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση. Φοβάσαι μην τυχόν και δεν θα βρεθεί κανείς να σε αγαπήσει και να είναι μαζί σου. Οπότε σκέφτεσαι υποσυνείδητα, όχι συνείδητα, δεν το κάνεις συνείδητα αυτό, ότι αν εγώ θα φτιάξω με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι χάλιο κακομύρης, επειδή ζει σε ένα γάμο με μια κακοποιητική γυναίκα και εγώ του φέρομαι καλά και εγώ τον φροντίζω και του δείχνω κατανόηση και δεν τον ενοχλώ και δεν τον καταπιέζω όπως τον καταπιέζει αυτή η σκύλα που ίσως σου έχει πει ότι η γυναίκα είναι σκύλα εντός αγωγικών, τότε θα είμαι σίγουρο ότι θα με αγαπάει, θα με θέλει, γιατί θα με συγκρίνει με τη γυναίκα του την οποία παρουσιάζει ως κακοποιητική και εγώ το πιστεύω ότι είναι κακοποιητική και θα έχω σίγουρα αγάπη. Δεν πειράζει που δεν θα βρισκόμαστε ώρες που βρίσκονται οι άνθρωποι που είναι single, δηλαδή θα βρεθούμε ένα Σαββατοκύριακο, δεν θα πάμε ένα ταξίδι μαζί, δεν θα πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο μαζί, θα πάμε να φάμε να πιούμε ένα καφέ σε μια καφετέρια μαζί, θα ξεκλέβει ώρα από τη δουλειά του για να σε συναντήσει, δηλαδή μπορεί να σου πει κιόλας, σήκω η ώρα 6 το πρωί, εγώ πιάνω δουλειά στις 9, θα σηκωθώ στις 5 εγώ και θα έρθω στις 6 και θα περάσουμε ώρα μαζί στο σπίτι σου, μόνοι μας, κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες, γιατί έχω αυτό το τέρας στο σπίτι, έχω αυτή την κακοποιητική γυναίκα στο σπίτι, η οποία θα γίνει σκύλα άμα μάθει ότι έχω φιλενά. Και εσύ ελκύεσαι από το δράμα του. Όχι. Δεν ελκύεσαι από το δράμα του, ελκύεσαι από το πόσο ελκυστικό φαίνεται αυτό το κατασκεύασμα που σου παρουσιάζει, με την έννοια του ότι εφόσον περνάει τόσο δύσκολα, αν εγώ του φερθώ καλά θα με αγαπήσει. Και εδώ έχω να σου to break the news to you, να σου σπάσω τα νέα, να σου πω τα νέα, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως νομίζεις. Ένας άνδρας ο οποίος δεν πονάει τη γυναίκα του, δεν συμπονάει τη γυναίκα του, δεν έχει ενσυναίσθηση προς τη γυναίκα του και προχωρεί στη διαδικασία του να κατηγορεί τη γυναίκα του πίσω από την πλάτη της, να τη συκοφαντεί σε μια άλλη γυναίκα και προχωρεί στη διαδικασία στην αρχή να παρουσιαστεί ως single και μετά όταν θα πει ότι είναι παντρεμένος να το πει λέγοντας κατηγορίες προς τη γυναίκα του, αυτός ο άνθρωπος που με τη γυναίκα του που είναι 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30, 40, πόσα χρόνια είναι μαζί, στη γυναίκα του δεν μπορεί να δείξει αυτή την αγάπη και την εκτίμηση, θα τη δείξει σε σένα που σε γνώρισε χθες. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι σε όλες μας τις σχέσεις. Αν είμαστε έντιμοι άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι,
άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Άνθρωποι οι οποίοι δεν επιβαρύνουμε τους άλλους με τα δικά μας ζητήματα. Άνθρωποι οι οποίοι όταν έχουμε πρόβλημα με τον σύντροφο μας, ανοίγουμε το στοματάκι μας και λέμε στον σύντροφό μας «έχω πρόβλημα μαζί σου». Αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και λέμε «ξέρεις, δεν μου βγαίνει πια». Δεν μου βγαίνει να κάνουμε έρωτα, δεν μου βγαίνει να κάνουμε σεξ, δεν μου βγαίνει να έχουμε ερωτική ζωή. Είμαστε παντρεμένοι τόσα χρόνια, κάναμε παιδιά, κάναμε εγγόνια, δεν ξέρω εγώ τι έκανε ο καθένας, αλλά εγώ πλέον δεν νιώθω όπως ένιωθα στην αρχή μαζί σου και θέλω να το ξέρεις. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να το βελτιώσουμε και να αρχίσω να νιώθω ξανά όπως ένιωθα στην αρχή, να επιλύσουμε τα θέματά μας ή αν δεν επιλύσουμε τα θέματά μας, να πάρει ο καθένας το δρόμο του, να χωρίσουμε ως σοβαροί και ισορροπημένοι άνθρωποι, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και τις νομικές και τις οικονομικές ευθύνες και να πάω να ζήσω μόνος μου, να μαγειρεύω μόνος μου, να καθαρίζω μόνος μου, να πλένω μόνος μου, να σιδερώνω μόνος μου, να κάνω τις δουλειές μου μόνος μου, να φροντίζω τον εαυτό μου μόνος μου, να πληρώνω τους λογαριασμούς μου μόνος μου, να πληρώνω και τη διατροφή αν πρέπει να πληρώσω διατροφή, να μοιραστώ την περιουσία που αποκτήθηκε μετά το γάμο δια δύο, να αναλάβω όλες μου τις ευθύνες και να είμαι πραγματικά ελεύθερος και εκεί που θα είμαι πραγματικά ελεύθερος, θα έχω κάθε δικαίωμα να φλιρτάρω όποια κοπέλα γουστάρω και να της λέω αλήθεια ότι είμαι ελεύθερος και να δημιουργώ μια πραγματική σχέση μαζί της και όχι να την κοροϊδεύω και να παρουσιάζομαι ως κάτι και κάποιον που δεν είμαι. Άρα τι ελκυστικό βρίσκεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι ζει ένα δράμα αλλά στην ουσία δημιουργεί δράμα. Δημιουργεί δράμα στη σύντροφό του σίγουρα, γιατί οπωσδήποτε το να πατήσεις τη γυναίκα σου ή να πατήσεις τον άνδρα σου συνιστά κακοποιητική πράξη. Είναι κακοποιητική πράξη να πατήσεις τον άλλο. Θα μου πείτε, μα η άλλη ή ο άλλος έχει βάλει τις φωνές, η άλλη ή ο άλλος έχει φερθεί κακοποιητικά με άλλους τρόπους. Ναι, εντάξει. Είμαστε στην εποχή του οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμών αντί οφθαλμού. Είμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης που σου κάνε το ένα, κάνε του και εσύ δύο. Δεν είμαστε σε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, οπότε κάποιος ο οποίος το παίζει ελεύθερο πουλί μέχρι να προσελκύσει μια κοπέλα η οποία με άλλο τρόπο δεν θα συνομιλούσε μαζί του, αν της έλεγε στο τσάτ από την αρχή «είμαι παντρεμένος και ψάχνω να βρω μια περιπέτεια», αυτή μπορεί να του λέει «εντάξει, να είσαι καλά, αλλά εγώ δεν ενδιαφέρομαι να βρω κάποιον παντρεμένο». Της είπε ότι είναι single για να την τραβήξει, να την ξεγελάσει, να συνδεθεί μαζί του και μετά, άμα συνδεθεί μαζί του, να της ρίξει και το δράμα, να τον λυπηθεί κιόλας από πάνω και να ζήσουν αυτοί καλοί και μη καλά και εμείς καλύτερα ή αυτοί δραματικά και εμείς, ελπίζω, όχι τόσο δραματικά. Λοιπόν, οι παντρεμένοι που απαντούν τις γυναίκες τους λένε ψέματα. Πολύ πιθανόν να σου πούν ότι είναι η πρώτη φορά που απατάνε τη γυναίκα τους. Ναι, ναι. Τους έχεις γνωρίσει στο διαδίκτυο, τους έχεις γνωρίσει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, στην οποία δήλωναν ότι είναι single ενώ δεν είναι, ότι δεν έχουν παιδιά ενώ έχουν παιδιά, στην οποία έλεγαν άλλα πράγματα για τον εαυτό τους, την ηλικία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση κλπ. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Ανά μου τους καημένους. Ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά που το κάνουν. Ειδικά, είναι όλη η πρώτη φορά και είναι η πρώτη φορά. Και τώρα που τους έχεις ανακαλύψει εσύ ότι είναι παντρεμένοι, νιώθουν πάρα πολύ άσχημα. Και αν εσύ δεν θες να τους ξαναμιλήσεις, θα το δεχθούν, αλλά είναι εξαιρετικά ερωτευμένοι μαζί σου. Γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνουν να πατήσουν τη γυναίκα τους και είναι η πρώτη φορά που έχουν βρει μια γυναίκα τόσο αγαπητή, αγαπητική, τόσο στουργική, τόσο καλή γυναίκα. Και εσύ θες να πιστέψεις αυτό το παραμύθι. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή, έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και δεν το πιστεύεις ουσιαστικά ότι δικαιούσε να αγαπηθείς. Και ότι είσαι αξιαγάπητη. Γι' αυτό ελκύεσαι από το δράμα του άλλου. Ένας άνθρωπος που έχει υγιή προσωπικότητα και δεν έχει καθόλου τάσεις συνεξάρτησης, αποθείται από το δράμα των άλλων. Με ποια έννοια? Γιατί, ρε φίλε, εγώ τώρα να μπω στη διαδικασία
να φτιάξουν μια σχέση μαζί σου που εσύ δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου. Δεν έχεις διεκδικήσει τα δικαιώματά σου. Δεν έχεις κάνει τον αγώνα που χρειάζεται να κάνει κάποιος προκειμένου να απελευθερωθεί από μια κατάσταση κακοποιητική, αν όντως είναι κακοποιητική κατάσταση. Γιατί ρε παιδί μου, εγώ που αγαπάω τον εαυτό μου και τον φροντίζω και τον εκτιμώ και προσπαθώ συνειδητά να είμαι okay, να μπω τώρα σε μια ιστορία που να δεχθώ και κατηγορίες ότι είμαι το τρίτο πρόσωπο και να γίνω στη συνέχεια και αποδιοπομπαίος τράγος του ζευγαριού, γιατί στο 99% των περιπτώσεων όταν μάθει η σύζυγος ότι έχουν εξωσυζυγική σχέση, και πολλές φορές φροντίζουν αυτοί να μάθει η σύζυγος ότι έχουν εξωσυζυγική σχέση, ναι, γιατί μπορεί να βαρεθούν τη φιλενάδα, ειδικά άμα η φιλενάδα αρχίζει και έχει απαιτήσεις και τους λέει η φιλενάδα γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο και γιατί δεν ήρθες να βρεθούμε. Πω, λέει, δεύτερη γυναίκα έχω αποκτήσει πια. Δεύτερη γυναίκα έχω αποκτήσει πια, οπότε υποσυνείδητα επίτηδες ξεχνάνε το τηλέφωνο τους ξεκλείδωτο, αφήνουν το τηλέφωνο τους σε κοινή θέα όταν καλεί η φιλενάδα, μαθαίνει η γυναίκα για τη φιλενάδα, παρουσιάζουν στη γυναίκα εκεί πέρα μια ιστοριούλα ότι εγώ ήμουν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος και πολύ πιστός και πολύ σοβαρός και ήρθε αυτή και μου την έπεσε και με παρέσυρε και παρασύρθηκα, εγώ δεν ήξερα αυτά τα πράγματα, ενώ αυτή ξέρεις είναι περπατημένη, δεν είναι σαν εμένα που είμαι παντρεμένος όλη μου τη ζωή. Και το μετάνιος, αγάπη μου, και αυτή η κακιά φταίει. Και μετά τα βάζει το ζευγάρι με την κακιά. Είναι αποδεπεμπέως τράγος. Γιατί δηλαδή εγώ γιατί να με έλξει το δράμα του άλλου, τόσο ώστε εγώ να πάω να το λύσω. Ρε παιδιά, δεν είναι υγιές να μας ελκύουν τα δράματα. Υγιές είναι να μας ελκύουν υγιείς συνθήκες και υγιείς καταστάσεις. Σοβαρά. Seriously. Σοβαρά. Λοιπόν, είπαμε 99%. Εντάξει, ένα τυχαίο αριθμό ήταν. Οι περισσότερες περιπτώσεις εξωσυζυγικών σχέσεων παντρεμένων με άλλες γυναίκες καταλήγουν στο να βαρεθεί ο παντρεμένος τη φιλενάδα που έχει γίνει σαν σύζυγος που να έχει απαιτήσεις. Σου λέει, εσύ δεν πρέπει να έχει. Άμα είσαι φιλενάδα ενός παντρεμένου, δεν πρέπει να έχεις απαιτήσεις. Δέχεις ότι σου λέει. Σου λέει, μπορώ να βρεθώ την τρίτη ώρα 7 το πρωί ή την τρίτη ώρα 7 το πρωί ή θα είσαι εξαπλωμένη τα πόδια σου ανοιχτά. Sorry που μιλάω έτσι. Μπορώ να βρεθώ την Παρασκευή στις 8, η ώρα 8 πρέπει να περιμένεις, να αλλάζεις όλο σου το πρόγραμμα, να μην κάνεις αυτά που έχεις να κάνεις, να αλλάζεις τη δουλειά σου, να βάζεις άδεια στη δουλειά σου και να μην πας, γιατί θα έρθει ο πολύ σπουδαίος επισκέπτης αυτός ο μοναδικός άντρας που διεκδικούν τουλάχιστον δύο γυναίκες, εσύ γνώση σου δύο, η άλλη δεν έχει ιδέα. Και πρέπει οπωσδήποτε να είσαι ό,τι ώρα σε θέλει προσοχή, αλλά εσύ δεν έχεις δικαιώματα. Εσύ δεν δικαιούσε να πεις θέλω την τάδε βραδιά να πάμε στο τάδε μέρος. Όχι, θα σου πει, να πάμε μαζί δημοσίως και να με δουν, να μας δουν και να το μάθει η γυναίκα μου και να έχουμε τα προβλήματα. Μα δεν με σκέφτεσαι καθόλου, μα δεν είσαι σοβαρή, μα δεν είσαι το ένα, μα δεν είσαι το άλλο. Μα δεν νοιάζεσαι για μας, δεν κάνεις θυσίες για μας, ενώ αυτός κάνει θυσία. Ναι, κάνει τεράστια θυσία. Πατά τη γυναίκα του για να είναι μαζί σου. Λοιπόν, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί οι παντρεμένοι με το δράμα που ελκύει τις κοπέλες που έχουν στην εξαρτητική τάση, όταν αρχίσει η κοπέλα να έχει απαιτήσεις, θα βρουν κάποιο τρόπο να το μάθει η γυναίκα τους, ούτως ώστε εκ των υστέρων να πρέπει να χωρίσουν, γιατί είναι τα παιδιά, γιατί είναι η γυναίκα, γιατί είναι η περιουσία, γιατί ζητάει χρήματα, γιατί ζητάει το ένα, γιατί ζητάει το άλλο. Και οι λίγες περιπτώσεις οι οποίες χωρίζουν για να είναι με τη φιλενάδα συνήθως καταλήγουν σε μια φάση στην οποία εσύ που ελκύεσαι από το δράμα του άλλου, εσύ θα είσαι και αυτή η οποία θα τραβήξει όλη την ταλαιπωρία από το διαζύγιο, θα τραβήξει όλη τη φατσά, όλο το χτύπημα, την οστική δύναμη ενός χτυπήματος. Θα καθίσει εκεί πέρα, θα κάνεις τη ψυχολόγο τζάμπα, θα κάνεις τη δικηγόρο τζάμπα, θα πηγαίνεις στους δικηγόρους, θα δώσεις και χρήματα αν έχεις, να στηρίξεις τον καημένο τον που ζει το δράμα, που ήταν παντρεμένος με τη σκύλα και τώρα τον χωρίζει σκύλα και ζητάει διατροφές σε σκύλα και το ένα και το άλλο κλπ. Και μετά
όλο αυτό θα έχει καταστρέψει τη σχέση σας, δεν θα υπάρχει πλέον ερωτικό συνέστημα από την πλευρά του κυρίως. Θα σου πει λυπάμαι, εσένα θα σου το πει, στη γυναίκα του δεν το έχει πει. Λυπάμαι αλλά μου έχει φύγει το ερωτικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και τώρα παίρνω το σακίδιό μου και συνεχίζω την πορεία μου. Δηλαδή μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να είσαι μια στάση στην οποία στάση να ξαποστάσει για 2, 3, 4 χρόνια δεν ξέρω πόσα και μετά να τραβήσει ξανά προς τη δόξα για να επιδιώξει να είναι με μια νέα γυναίκα που να μην έχει απαιτήσεις από αυτόν ακόμη και γενικώς να αποφεύγει τις ευθύνες του. Αυτά είναι που συμβαίνουν. Αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Αυτό είναι το κύριος συμβάν, το κύριο συμβάν που συμβαίνει με τους παντρεμένους. Ένας παντρεμένος και μια παντρεμένη που θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του, τις ευθύνες της, ασχολούνται με το να βελτιώσουν τη σχέση τους και δεν ασχολούνται με το να πουλούν τα τραυματικά και δραματικά τους παραμυθάκια σε άλλους ανυποψίαστους πολίτες. Εντάξει. Άρα μην τον λυπάστε τον παντρεμένο που σας κλαίγεται. Μην τον λυπάστε τον παντρεμένο που σας πουλάει έναν παραμύθι για την κακιά σύζυγο, την κακοποιητική της σκύλα. Μην νιώσετε συμπάθεια για έναν άνδρα ο οποίος συνειδητά πατάει τη γυναίκα του, για έναν άνδρα ο οποίος συνειδητά σας έχει πει ψέματα και ο οποίος εφόσον σας έχει πει συνειδητά ψέματα μία φορά, το πιο πιθανό θα σας λέει κάθε φορά συνειδητά ψέματα. Once a liar, always a liar, λένε οι Ίγγλεζοι. Ένας που έχει πει ψέμα μια φορά, λέει πάντα ψέματα. Δηλαδή, αν το χωράει η συνείδησή σου να πεις ψέματα, δεν θα σε σταματήσει κάτι. Θα τα ξαναπείς τα ψέματα και θα τα ξαναπείς τα ψέματα και θα τα ξαναπείς τα ψέματα. Γιατί θα είσαι ένα ψέμα από πάνω ως κάτω. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Αν βρίσκεται να σας ελκύει το δράμα των ανθρώπων, ψαχτείτε. Ψαχτείτε. Δεν είναι υγιές να μας ελκύει το δράμα. Σημαίνει έχουμε θέματα συνεξάρτησης. Σημαίνει έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Σημαίνει ότι έχουμε προβληματάκια. Εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό μας ελκύει το δράμα. Δεν είναι υγιές. It's not healthy. Δεν είναι υγιές να σε ελκύει το δράμα. Υγιές είναι να σε ελκύει η υγεία. Όχι το δράμα. Και δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι και μας ελκύει το δράμα του άλλου. Είναι θέμα δικής μας ανασφάλειας, δικής μας χαμηλής αυτοεκτίμησης, δικών μας εσωτερικών ζητημάτων, το οποίο πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να τα ξεπεράσουμε. Οι ερωτικές σχέσεις δεν λύνουν ως διαμαγεία τα ψυχολογικά προβλήματα. Όχι. Τα ψυχολογικά προβλήματα για να επιληθούν χρειάζονται πολλή δουλειά. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικό πνευματικό αγώνα. Χαμογέλαζα προχθές το βράδυ, βλέπω ένα σχόλιο και μου λέει μια φίλη: «Κυρία Θεκλά, ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλά βίντεο για τη συνεξάρτηση, αλλά αν μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τη συνεξάρτηση χωρίς ψυχοθεραπεία και χωρίς ψυχοεκπαίδευση?» Δεν γίνεται, της λέω, να ξεπεράζεις τη συνεξάρτηση χωρίς ψυχοθεραπεία και χωρίς ψυχοεκπαίδευση και χωρίς προσωπικό αγώνα. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για την ψυχοθεραπεία. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για να γίνουμε υγιείς προσωπικότητες όταν είμαστε προβληματικοί. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι και οι παντρεμένοι. Κυρία Θεκλά, πέστε μας ένα εύκολο τρόπο να νιώσουμε άμεσα καλύτερα. Α, ένας εύκολος τρόπος να νιώσετε άμεσα καλύτερα είναι να φτιάξετε ένα προφίλ σε μια social εκδρομιών, να πείτε ψέματα για την ηλικία σας, να πείτε ψέματα για την οικογενειακή σας κατάσταση, να βρείτε μια κοπέλα που να σας αρέσει, που θα της το παίξετε ελεύθερος, single, πιο νέος από την ηλικία της, σας, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς παιδιά, χωρίς γάμο, χωρίς τίποτα, να την κοροϊδέψετε, να συνδεθεί μαζί σας και μετά να της πείτε την αλήθεια, δραματοποιώντας την και κατηγορώντας και συκοφαντώντας τη σύζυγό σας και μετά θα σας αγαπήσει αυτή η κοπέλα και θα νιώσετε καλύτερα. Δεν είναι λύσεις αυτές. Αυτά είναι ανηθικότητες. Ανηθικότητες όχι με την έννοια ότι είναι ανήθικο να πατάς τη γυναίκα σου. Ανηθικότητες με την έννοια ότι δεν είναι ηθικό πράγμα να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου και να τη φορτώνεις πάνω στους άλλους. Και να χρησιμοποιείς τους άλλους για να νιώθεις εσύ καλύτερα. Να πρέπει να τρέχουν οι άλλοι στο ψυχολόγο.
να πρέπει να κάνουν οι άλλοι ψυχοεκπαίδευση, να πρέπει να κάνουν οι άλλοι ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους προκαλείς, επειδή εσύ ο ίδιος αποφεύγεις να αντιμετωπίσεις τα δικά σου προβλήματα και αποφεύγεις να δουλέψεις. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Ξαναλέω ότι η ψυχολογία δεν είναι η θεολογία. Όταν λέμε τη λέξη ηθικό, δεν αναφερόμαστε στη θρησκεία, όπως μια θρησκεία μπορεί να πει ότι είναι αμαρτία να απαντήσει τη γυναίκα σου. Αυτό που λέω. Μιλάω από θέμα πρακτικής ανθρωπίνων σχέσεων και ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας, δικαιοσύνης, θέλετε να το πούμε, ανάληψης ευθύνης κλπ. Εγώ θεωρώ ότι δεν αξίζει τον κόπο. Δεν είναι αξιόλογος κάποιος ο οποίος δεν απατάει τη γυναίκα του επειδή είναι αμαρτία να την απατήσει. Δεν θεωρώ αξιόλογο έναν τέτοιο. Θεωρώ αξιολογότερο κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αμαρτίες. Όχι, ο οποίος δεν είναι θρήσκος και δεν φοβάται από τις αμαρτίες. Γιατί αυτοί που δεν κάνουν κάτι λόγω αμαρτίες είναι επειδή φοβούνται την τιμωρία μετά. Σου λέει, θα πω στην κόλαση. Να απαντήσω εγώ τη γυναίκα μου και μετά να πω στην κόλαση. Όχι, θέλω να πάω στον παράδεισο. Λοιπόν, για μένα δεν είναι τόσο αξιόλογος κάποιος ο οποίος δεν απαντάει τη γυναίκα του ή κάποια που δεν απαντάει τον άντρα της για το φόβο της κολάσεως και επειδή είναι αμαρτία και έτσι πιστεύουν οι θρησκείοι, ότι αν κάνεις μια αμαρτία θα πας στην κόλαση. Για μένα πιο αξιόλογος είναι κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι δεν πιστεύει ότι αν κάνεις μια αμαρτία θα πας στην κόλαση, δεν πιστεύει ότι είναι θέμα αμαρτίας, αλλά ο οποίος αποφασίζει συνειδητά να μην απαντήσει τη γυναίκα του γιατί θέλει να εντάξει απέναντι στη γυναίκα του. Όχι να γλιτώσει το τομάρι του να μην πάει στην κόλαση. Σκεφτείτε πόσο ναρκισιστικό είναι αυτό. Σκεφτείτε λίγο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θρήσκος και δεν απατάει τη γυναίκα του για να μην πάει στην κόλαση. Δεν το κάνει επειδή την αγαπάει, δεν το κάνει επειδή την εκτιμάει, δεν το κάνει γιατί θεωρεί ότι είναι ανήθικο και ανέντιμο εκ μέρους του να την ξεγελάσει. Δεν το κάνει γιατί είναι υπεύθυνος άνθρωπος και θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του και θέλει πραγματικά να βελτιώσει και να διορθώσει το γάμο του. Όχι, δεν το κάνει για να μην πάει στην κόλαση. Και μπορεί να ζει με εκείνη τη γυναίκα, να είναι συναισθηματικά αποστασιοποιημένος, να είναι μια ψύχρα πάνω σκάτω, να της κάνει συνέχεια ψυχολογικό πόλεμο, να της κάνει τιμωρία της σιωπής, να της κάνει δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και κατά τα άλλα να είναι καλός άνθρωπος γιατί δεν θέλει να πάει στην κόλαση. Φυσικά, εδώ θέλω να πω ότι χρησιμοποιώ το αρσενικό και το θηλυκό χωρίς απαραίτητα να ισχύει πάντα. Δηλαδή μπορεί να είναι μια γυναίκα αυτή η οποία είναι πολύ θρήσκα και δεν απατάει τον άντρα της για να μην πάει στην κόλαση και όχι επειδή τον αγαπάει ή επειδή τον εκτιμάει ή επειδή έχει μια διάθεση να είναι πραγματικά επικοδομητική και δίκαιη με τον εαυτό της και τους άλλους ανθρώπους. Και μια γυναίκα μπορεί να κάνει τιμωρία της σιωπής στον άντρα της, μπορεί να του κάνει τιμωρία της στέρησης του σεξου και όλα αυτά στον άντρα της, να του κάνει ψυχολογικό πόλεμο, του κάνει bullying μέσα στο γάμο, αλλά να μην τον απατάει επειδή είναι αμαρτία. Μπορεί να μην το χωρίζει κιόλας επειδή είναι αμαρτία. Ή μπορεί να μην το χωρίζει κιόλας επειδή χρειάζεται το μισθό του. Ή μπορεί να μην το χωρίζει κιόλας επειδή μπορεί να λέει: εγώ έχω τραβήξει όλα αυτά τα βάζανα τόσα χρόνια και τώρα θα το δώσω στην άλλη να πάρει τη σύνταξή του. Fun fact. Στην Κύπρο ψηφίστηκε μια νομοθεσία πριν μερικά χρόνια που λέει ότι αν ένας άνδρας χωρίσει μετά από πολλά χρόνια γάμου, δεν ξέρω ακριβώς την νομοθεσία, και ξαναπαντρευτεί, όταν πεθάνει αυτός ο άνδρας, οι χείρες του παίρνουν τη σύνταξη του αναλογικά με τα χρόνια που ήταν παντρεμένες. Δηλαδή, αν η πρώτη του γυναίκα ήταν 30 χρόνια παντρεμένη μαζί του και η δεύτερη 5, θα πάρει αυτή που ήταν 30 χρόνια, θα πάρει, ξέρω εγώ, το 90% ότι. Τι λέω. Τέλος πάντων, θα πάρει το επί της 100 του. Τα 6/7 της. Τη σύνταξη και άλλοι που ήταν 5 χρόνια παντρεμένοι του 1/7, έτσι. Φαντάζομαι. Πολύ αστείο, πάρα πολύ αστείο νόμο. Έχει και ο Ερντογάν ένα νόμο στην Τουρκία, έμαθα. Ναι. Έμαθα ότι στην Τουρκία έχει βάλει ένα νόμο Ερντογάν που λέει ότι αν μία σύζυγο ή ένα σύζυγο τέλο πάντων μπορεί να αποδείξει μετά το διαζύγιο, του αφήνει ένα νομικό
ένα χρονικό διάστημα να αποδείξει ότι υπήρξε απιστία κατά τη διάρκεια του γάμου και πριν την έκδοση του διαζυγίου, δικαιούται να κάνει μήνυση στον πρώην σύζυγο να της πληρώσει χρηματική αποζημίωση που την απαντούσε. Ωραία, αστεία όλα αυτά. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτές τις πρακτικές. Πραγματικά δεν συμφωνώ με αυτές τις πρακτικές, ούτε θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να πληρώνει πρόστιμο κάποιος άμα πατάει τη γυναίκα του ή κάποια άμα πατάει τον άντρα της, ή ότι θα έπρεπε να ήταν ποινικοποιημένη πράξη όπως ήταν πριν πολλά χρόνια. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο καθένας μας πρέπει να λαμβάνει τις ευθύνες του και ότι ο δρόμος της αλήθειας, της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας είναι πολύ πιο υγιής τρόπος να ζει κάποιος τη ζωή του παρά να ζει μέσα στο ψέμα. Και ότι σίγουρα αν μας ελκύει το δράμα κάποιου πρέπει να ανησυχήσουμε πάρα πολύ και για τη χειριστικότητα αυτού του κάποιου αλλά και για τη δική μας ψυχοπαθολογία. Έχετε την αγάπη μου.